Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 257η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε χα... κάθε... χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Μάιος, εχθές είχαμε την μεγάλη παρέλαση της ημέρας της Νίκης στην Μόσχα καιρικές συνθήκε δεν επέτρεψαν την πτήση, την υπέρπτυση ρωσικών μαχητικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έκλεψε την παράσταση, εκτό από τον Βλαδίμηρο, ήταν το, το σφυροδρέπανο. Το σφυροδρέπανο, καθότι σήμερα η Ρωσία ολόκληρο τίθεται, βρίσκεται υπό την σκιά του σφυροδρέπανου. Αυτό εδώ το οποίο βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου, θα το δείτε μάλλον καλύτερα, είναι ένα ΤΑΦ 34 κάθετος 85 με πυροβόλο των 85 χιλιοστών Τελευταία παραγωγή, των τελευταίων σειρών παραγωγή, φυσικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο φέρει τα διακριτικά του ρωσικού στρατού, που έχει έντονη την ανάμνηση του κόκκινου στρατού. Οι επιχειρήσει στην περιοχή τη Ουκρανία φυσικά μονοπόλησαν και όλο εκείνο το ιδεολογικό πολιτικό περίβλημα των δηλώσεων και αν θέλετε των σχολιασμών όχι μόνο εκ μέρους του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και των λοιπόν αναλυτών Ρώσων και ξένων διότι αν μη τι άλλο υπολόγιζαν 9 Μαΐου να πραγματοποιήσουν μια διθυραμβική στρατιωτική παρέλαση κατά την οποία το μόνο που δεν θα μπορούσαν να κάνουν είναι να φέρουν Ουκρανούς εχμαλώτους Δηλαδή, να, θα ήθελαν πολύ να δημιουργήσουν μια εικόνα ανάλογο, ανάλογη με αυτήν, την οποία παρουσίασαν οι Αζερβαϊτζανοί μετά από την νίκη τους κατά των, Αρμενίων ή στο Αρτσάχ Ναγκόνο Καραμπάχ. Όμως, όπως κατά τη δική μου την προσωπική εκτίμηση και όχι μόνο, και όχι μόνο το τονίζω, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην περιοχή της Ουκρανίας θα διδάσκονται στο μέλλον σε στρατιωτικές σχολές ως παράδειγμα προς αποφυγή και ουχή προς μίμηση. Διότι και το χρονικό περιθώριο πλέον έχει, έχει παρέλθει, το όποιο χρονικό περιθώριο, βρισκόμαστε ήδη στα αρχά του καλοκαιριού και αυτός ο πόλεμος φθορά κοστίζει πολύ σε έμψυχο και σε άψυχο υλικό διότι οι αναλύσεις και οι στατιστικές με βάση τα οπτικοποιημένα βίντεο που υπάρχουν από τις δροσικές απώλειες δείχνουν ότι το ποσοστό απολειών τουλάχιστον σε αρματικό τεθωρακισμένο δυναμικό ίσως να είναι περισσότερο από το 20%, κάποιοι μιλάνε για ακόμα και για 25%, κάποιοι άλλοι ακόμα και για 30% της συνολικής δυνάμειας την οποία διαθέτει η Ρωσική Ομοσπονδία. Το θέμα όμως δεν είναι να δούμε πώς τουλάχιστον κατά την παρούσα φάση και στην σημερινή εκπομπή πώς διεξήχθη ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα γίνει και αυτό όταν πλέον θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, όταν ελπίζουμε ότι οι πολεμικές συγκρούσει θα έρθουν σε φάση υφέσεως και η διπλωματία θα, είναι, θα έχει έρθει τη στιγμή της. Πολλό φοβ, όμως φοβούμε ότι κάτι τέτοιο θα αργήσουμε να το δούμε και δεν θα το αντικρίσουμε, δεν θα το βιώσουμε παρά μόνο εάν η Ρωσική Ομοσπονδία αποφασίσει κυριολεκτικός και όχι, μετα... Και όχι μεταφορικός να βγάλει μόνη της τα κάστανα από τη φωτιά και ουσιαστικά να επιδιώξει μόνη της με δική της πρωτοβουλία την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ή θα βιώσουμε κάτι που έχω πει από την πρώτη ώρα και ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων το τέλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη μορφή την οποία την γνωρίζαμε έως σήμερα. Και φυσικά όλοι ευχόμαστε και προσευχόμαστε μην το τέλος αυτό επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω ενός παγκοσμίου θερμοπυρηνικού πολέμου. Ουδής μπορεί να πει με ασφάλεια τι θα συμβεί στο μέλλον. Ουδής μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Το μόνο το οποίο είχαμε ως δεδομένο αυτή την περίοδο και αξίζει να το σχολιάσουμε, είναι η αιμονή της μετασοβιετικής Ρωσίας στα κομμουνιστικά σύμβολα, το σφυροδρέπανο εν προκειμένου, και μπορεί καταλάβω γιατί δεν έχουν βάλει ακόμα τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Μάρξ. Διότι το σφυροδρέπανο άνεφ αυτών, που θεωρούνται οι πλέον εκφραστές, οι πιο οι ιδανικοί, οι, οι απόλυτοι εκφραστέ τη κομμουνιστική, μαρξιστική, λενινιστική ιδεολογία και τη νίκη στο μεγάλο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να λείπουν από μια παρέλαση στην οποία βλέπουμε και εδώ. Νομίζω ήταν, είναι, είναι, το σημείο, αν θυμάμαι καλώ, από το Ρεϊμόν Καρτιέ που οι Λοχίε, Γιονγκόροφ και Κανταρίγια σηκώνουν την, στο Ράιξτακ, το ερυπωμένο Ράιξτακ, την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Και μάλιστα ο, Η συγκεκριμένη φωτογραφία υπέστη μια μορφής έτσι επεξεργασία, διότι από τα χέρια των ηρώων ε, λοχιών του Σοβιετικού στρατού, τα οποία ήταν γεμάτα από ρολόγια τα οποία τα είχαν κλέψει από τους Γερμανούς, θεωρήθηκε ότι καλό θα ήταν να μην φανεί ότι ο Σοβιετικός στρατός πια τσικολογούσε, γιατί αυτό συνέβη μαζί με πάρα πολλά άλλα δυσάρεστα, και τα διέγραψαν. Άλλωστε η Σοβιετική εποχή ήταν διάσημη για τις εξαφανίσεις από φωτογραφίες προσώπων, πραγμάτων, θεμάτων. Στα ρολόγια θα μένουν τώρα. Το ενδιαφέρον όμως είναι όχι τόσο για την παρουσία του Σφυροδρεπάνου, που κατά την προσωπική μου εκτίμηση και, και άποψη εισβάστηκα με το Σφυροδρεπάνο, είναι η όψη του ιδίου νομίσματος μιας πολύ σκοτεινής εποχής όπου δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν είτε λόγω καταγωγής ή φιλετικής τους προελεύσεως κατά τον εθνικό σοσιαλισμό είτε λόγω ταξικής Καταγωγή και πολιτική ιδεολογία αντιτιθέμενης των κομμουνισμών. Κάτι το οποίο το βιώσαμε σε πολυ... και εδώ στη χώρα μα, κατά την περίοδο του συμμαρου Πολέμου 46-49, του εμφυλίου όπω λέγεται. Όμω ο Βλαντίμιρος κατά την παρούσα φάση, ξεχνά κάτι. Και αναφέρομαι στον Πούτιν, διότι η ομάδα περί του Πούτιν ουσιαστικά εκφράζει την πολιτική του ηγέτου τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ξεχνάω ότι η Σοβιετική Ένωση επολέμησε κυρίω κατά του Τρίτου Ράεχ και τη Ιαπωνική Αυτοκρατορίας, όχι μόνο η Ρωσία. Και οι περιοχέ εκείνες οι οποίε ουσιαστικά καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν, είναι οι περιοχέ οι οποίε ανήκουν σήμερα ή στην Ουκρανία, περιοχέ που ανήκουν στη Λευκορωσία, στην Εσθονία, τη Λετωνία, τη Λουθεωνία. Συνεπώ. Βεβαίω υπήρξαν και περιοχέ, οι δυτικέ πλευρέ, στα όρια τα σημερινά. Πέριξ του Κούρξ, ο δυτικό τη Μόσχα, το Λένιγκραντ, η Αγία Πετρούπολη, το Στάλινγκραντ από την άλλη Το Βόλγκραντ, όπω το ονομάζεται σήμερα, όπω έχει μετονομαστεί, οι οποίε και αυτέ υπέστησαν καταστροφέ, αλλά δεν ήταν μόνε. Όταν μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση, πρέπει φυσικά να μην απομονώνουμε, τον κόκκινο στρατό και το σφυροδρέπανο από την, περιοχή, την εποχή και την περιοχή εκείνη, περιοχέ και σύμβολα και να προσπαθούν μέσω αυτών να ξεχαστεί αυτό το οποίο ουσιαστικά συνετέλεσε στην μεγάλη νίκη κατά των δυνάμεων του Άξονος που ήταν, που ήταν ακριβώς το σοβιετικό πολίτευμα με τους εκφρατε, εκφραστές του. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μπορούν μάλλον δηλαδή εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα και είμαστε και ενάντια σε αυτές τις, τις πρακτικές να προσπαθούν σήμερα ελείψη ιστορικού περιεχομένου και παρελθόντος να διαγράψουν το σοβιετικό στρατιωτικό παρελθόν γιατί περί αυτού πρόκειται και ξαφνικά να φανεί ότι από την εποχή του μεγάλου Νεπολέοντος των μεγάλων εκείνων ε, μονομάχων, των τσάρων του Κουτούζοφ, του, του στρατάρχου Κουτούζοφ και την απώλεια τη Μόσχας, το ότι έχει καταληφθεί από του Γάλλου του Μεγάλου Ναπολέοντε η Μόσχα και στην έχει απειρπολήθη, φτάνουμε στην περίοδο των πασών του Τσάρου, των πασών των Ρωσιών, τη δυναστεία, τον τελευταίο των Ρώμανοφ, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και μετά ξαφνικά τα ξεχνάμε όλα και με φτάνουμε και μεταπηδούμε στην μετασοβητική περίοδο. Έχει ανάγκη η Ρωσία, ο ρωσικό λαό, το ρωσικό, ρωσικό έθνο, αν θέλετε να ενώσει αυτές όλες τις ιστορικές περιόδους και αυτό το πρόβλημα το οποίο υφίσταται παρουσιάζεται τεχνιέντος με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να φανεί ότι η Ρωσία συνεχίζει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σαν να μην έχει λήξει εναντίον μιας υποτιθέμενης ναζιστικής περιοχής μιας περιοχής της Ουκρανίας εν προκειμένου την οποία οι Σοβιετικοί καταλήστευσαν, καταδολίευσαν, εξόντωσαν με γενοκτονικό τρόπο εκατομμύρια του πληθυσμού τους και παρόλα αυτά, αυτήν η συγκεκριμένη περιοχή έδωσε εκατομμύρια στρατιώτε στο μεγάλο αγώνα κατά το Τρίτου Ράιχ, ιδιαίτερο κατά των, των, Γερμανών. Και σήμερα κατηγορούνται εξαιτία μια-δύο φατριών ότι η Σιλίβδιν όλοι είναι Ναζί. Και ξέρετε, όταν αυτό το πράγμα, γιατί πρόκειται περί ενό ιδεολογήματο που στοχεύει στο να διαμορφώσει η σύγχρονη ρωσική συνείδηση, διασυνδέοντά την με το σοβιετικό παρελθόν. Παρουσιάζεται επίσης πάλι τεχνιέντος και έχει ως αντίπαλο την ναζιστική Ουκρανία Παύλα, μόνο αυτό δεν είπε, Την φιλοναζιστική δύση ή την ναζιστική δύση. Αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ούτε ανεκτό από όλους, για έναν πάρα πολύ απλό και συγκεκριμένο λόγο, όπως θα δείξουμε αμέσως μετά στη συνέχεια. Εάν δεν υπήρχε ειδήσει, αυτή την οποία κατηγορεί σήμερα ο Πούτιν, και θα βάλει κάτι το εξή, εάν ο Πούτιν ήθελε πραγματικώς να ελέγξει την Ουκρανία, είχε και τον χρόνο, είχε και τα χρήματα, είχε και τι επιχειρησιακέ δυνατότητε να συλλάβει την ηγεσία τη Ουκρανίας πριν από τι στρατιωτικέ επιχειρήσει, πριν καν ξεκινήσει η όποια κλιμάκωση και ουσιαστικά να, να, προ, να προχωρήσει σε ένα μεταμοντέρνο, αν θέλετε, τύπο πραξικοπήματος και να ελέγξει τη χώρα. Όμω αυτό το οποίο επέλεξε ή το η σοβιετική μεθόδευση και απάντηση, απάντηση ανάλογος με, την, με τον τρόπο από τον οποίο έδρασαν οι Σοβιετικοί, έδρασαν η Σοβιετική Ένωση κατά τη Πολωνία, κατά τη Τσεχοσλοβακία, κατά τη Ουγγαρία. Αυτό ο τρόπο, ο βίος, ο σκληρό, ο άμεσο, είναι φιλοσλαβικό. Και είναι ακριβώ αυτή η μορφή του που τον κάνει ιδιαίτερο απεχθή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι μεγάλοι πλέον ψευδοδημοκρατοδικτάτορες της περιοχής, όπως είναι ο Ερντογάν, ο Πούτιν και ο ηγέτης του, του Ιράν, ο Αγιαταλάχο χαμενή όλοι αυτοί, να βάλουμε και την, εκεί, τον πρόεδρο της Κίνας, Ας αφήσουμε τα περιτυλίγματα, η ουσία δεν πολύ αλλάζει, είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικώς έχουν δώσει μια νέα πνοή και μια νέα, αν θέλετε, δυνατότητα στο να εξηγήσουμε με κοινωνιολογικό ή με ιστορικό τρόπο πώς οι ηγεσίε, οι προσωπικότητες δημιουργούν, χαράσουν το δρόμο. Αυτό συνέβη και στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. Συνέβη και, στη Ρώ... και στη Ρώμη και στο Μεσαίωνα, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Μίλησε όμως ο Πούτιν και κατηγόρησε τη Δύση. Η Δύση όμως αυτή τη στιγμή περιμένει δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο καιρό ακόμα ο Πούτιν θα συνεχίσει να μην κηρύσσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, ο πόλεμο είναι ακήρυκτο. Είναι μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει πόλεμο, δεν έχει ρηχθεί πόλεμο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτή τη περίοδου αναμονή, μήπω ο Βλαδίμιο Πούτιν θα κλιμακώσει εσωτερικώ, μήπω θα δούμε, όπω γράφουν και σχάτω κάποιοι Αμερικανοί, ιδίω αναλυτέ, μια επικαιροποίηση του στρατιωτικού νόμου και του ελέγχου τη χώρα. Και ότι προκειμένου η χώρα αυτή, και υπάρχουν και πολλά ρωσικά δημοσιεύματα, από ανθρώπων είναι φύλλα προσκύμενοι στην, ρωσική, στην παρούσα ρωσική ηγεσία, που καλούν, απαιτούν μια συστράτευση η οποία, εάν συμβεί, θα οδηγήσει τη Ρωσία πραγματικά σε ένα καθεστώς πολέμου, ακόμα δεν βρίσκεται, δεν βρίσκεται το τονίζω, γεγονός που θα σημάνει κλιμάκωση σε περιφερειακό και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Διότι αν η Ρωσία περάσει σε μια τέτοια κατάσταση και αυτό φοβάται, φοβούνται έγκριτοι δυτικοί αναλυτέ, τότε το αμέσω επόμενο στάδιο θα είναι η Ρωσία να συνεχίσει τι στρατιωτικέ επιχειρήσει με μεγαλύτερη ένταση, ίσω και με τη χρήση μικρών τακτικών πυρηνικών, αλλά το κυριότερο απ' όλα να, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τελεσμένα και νέα δεδομένα σε άλλε περιοχές του παγκοσμίου ενδιαφέροντο. Είναι κάτι το οποίο προσωπικώ το έχω αναλύσει και πριν από την εισβολή και αμέσω μετά. Αν θέλετε να τρέξει στι προηγούμενε εκπομπέ μου, να δείτε. Όμω, θέλω να μείνω κάτι στο οποίο έχει πιο πολύ ιστορικό ρόλο και αξία. Η Ρωσική Ομοσπονδία, κοιτάει με σεβασμό το παρελθόν, έτσι πρέπει να γίνεται, το σοβιετικό εν γέννη, βλέπει ότι χωρίς την παρουσίαση και ανάδειξη των ανδραγαθυμάτων και των ε, νικών και των μεγάλων κατορθωμάτων του κόκκινου στρατού της, ε, της εποχής, του σοβιετικού καθεστώτος, του καθεστώτος, τονίζω, δεν υπάρχει αναφορά στον Στάλιν, όπως θα του άρμοζε, όπως θα του άξιζε, δεν άκουσα αναφορέ τουλάχιστον στου μεγάλου εκείνου σοβιετικού σοβιετικούς στρατάρχες, παραδείγματο χάρη στον Ζούκοφ. Θα έπρεπε να γίνει μία αναφορά σε αυτού οι οποίοι ήταν οι πατέρε τη νίκη. Παρόλα αυτά, κατηγορείται συλλήβδην ειδήσει. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Είναι αλήθεια αυτό. Φίλοι και φίλες, Σήμερα οι ειδήσει. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτα. Σήμερα οι ειδήσει. Σήμερα η ειδήσει. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα το ξεπεράσουμε Σήμερα λοιπόν οι ειδήσει εφαρμόζει μια μορφή του νόμου έκδοση, επικαιροποίηση του νόμου εκμυθιστώσεω και δανεισμού. Land and lease. Όχι βέβαια στην ποιότητα και στην ποσότητα τη εποχή. Είναι αυτή η σωστή εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκονοφέτα. Αλλά κατόρθωσε μέσα σε μισή μήνε, αν θέλετε, μέσα σε, δυόμισι ναι, μέσα σε μήνε, να παραδώσει στην Ουκρανία όγκο ποσότητα πυρομαχικών. Θα σα πω κάτι. Διάβαζα σε μία αναφορά, σε μία ανάλυση ενός ε, πολύ διασύμου ε, ιδεσογραφικού ιστοτόπου, ότι απαιτούνται περίπου 500 τζάβελιν την ημέρα τα οποία βάλονται και περίπου τόσα, ίσως και ο λιγότερα, stinger, τα οποία επίσης βάλλονται για να αντιμετωπιστούν πάσχους είδου απειλές. Δηλαδή η κατανάλωση πυρομαχικών είναι τεραστία. Αυτό ακριβώς το πολύ δύσκολο έργο της συντηρήσεως της συνεχίσεως της πολεμικής προσπαθίας της, των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας το έχει αναλάβει η Το έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ κυρίως. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία. Μία ανάλογη πράξη την οποία είχαν πραγματοποιήσει σε πολύ πιο κρίσιμες περιόδους όταν το Τρίτο Ράιχ αποφάσισε να εισβάλλει στις 22 Ιουνίου του 1941 εγγενιάζοντας την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και θέλω να πω κάτι για αυτό το κομμάτι. Αν η Δύση λοιπόν συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία με αυτήν την ένταση, είναι σαφέ και προφανέ ότι έχουμε να κάνουμε με δύο συγκροτήματα ισχύω, να τα ονομάσω έτσι, στρατιωτικό βιομηχανικό πολιτικά, τα οποία το ένα με το άλλο, το ένα με την πλευρά του, αλλά κυρίω το έτερον, το οποίο προσπαθεί να φθείρει τη Ρωσία, είναι σε θέση να παράξει. Να παράξει στην Ουκρανία ένα τεράστιο αριθμό οπλικών συστημάτων και άλλων όπλων και στη συνέχεια και, και, όγκου πυρομαχικών και στη συνέχεια να προχωρήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη φθορά στοχευμένη και στοχοποιημένη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε λίγο στο παρελθόν και να πούμε ότι είπαμε τον νόμο εκμισθώσεως και ο οποίος είναι ψηφίσει αρχάς το 1941 και η χώρα μας ήταν από αυτές τις χώρες οι οποίες θα είχαν τι πρόνοιέ του. Δυστυχώ η γερμανική εισβολή στι 6 Απριλίου του 1941 οδήγησε στην κατάρρευση. Το Μάιο του 1941 που ελπίζαμε από αεροσκάφη, ε, από wildcat που περιμέναμε μέχρι ε, πυροβόλα, μέχρι ό,τι μπορεί, ολικό μπορείτε να φανταστείτε, δεν κατόρθωσε να φτάσει στη χώρα μα και παραδόθηκε υλικό στην Μεγάλη Βρετανία. Γιατί το Μάιο έπεσε και η Κρήτη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εκείνη την περίοδο έδωσαν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε, σημερινά 180 δι. Και για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη, όχι μόνο σε όπλα, σε πυρομαχικά, αλλά και σε μια σειρά από βασικών τομέων που έχουν να κάνουν με την άμυνα, κάτι που το οποίο ο Χρουτσόφ, ο Νικίτα έχει αναφέρει ότι σε ιδιωτικέ συζητήσει με τον Στάλιν τη εποχή μεταπολεμικό, Κρουτσόφ είναι από του ανθρώπου που ω πολιτικό κομισάριο ήταν παρόν στη μάχη του Στάλινγκραντ. και είδε το τι ακριβώ σημαίνει να μάχεσαι με το Τρίτο Ράιχ σε μια από τι πιο άγριε και πιο συγκλονιστικέ και ιστορικέ μάχε, όχι μόνο του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τη ιστορία τη ανθρωπότητα. Που έχουμε και φέτο 1942-2022, τα 80 χρόνια. Θα το δούμε αυτό προς το τέλος του έτους. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, σε λοιπόν το πλαίσιο δεν είναι μόνο τα τεθωρακισμένα, τα αεροσκάφη, τα βλήματα, τα πυρομαχικά που χρειάζεσαι, τα πυροβόλα. Είναι και κάποια άλλα μέσα, Παραδείγματο χάρη ο Ντουάιτ Ζενχάουερ, ο Άικο γνωστό, ο αρχιστράτηγο των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Θέατρο Επιχειρήσεων, είχε πει ότι υπήρχαν ουσιαστικά πέντε παράμετροι, θα τα λέγαμε σήμερα, πέντε δυνατότητες, πέντε capabilities που είχε ο Αμερικανικός στρατός, τα οποία δεν ήταν καν σχεδιασμένα για στρατιωτικές, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ να κερδιθεί ο πόλεμος. Και αναφέρθηκε στον Τακότα στη C-47, το γνωστό το μεταχωγικό αεροσκάφο, αναφέρθηκε στον Πανταχού παρόν και γνωστό Jeep, αναφέρθηκε στα αμφίβια οχήματα DUKW, τα DAC όπως το ονομάζονται, αναφέρθηκε επίσης ε, στα Bulldozers, στι μπουλντόζε δηλαδή. Και επίση αναφέρθηκε στο φορτηγό James 2,5 τόνο. Και εδώ βλέπετε δύο από τα βασικά στοιχεία που εδόθησαν από τις συνεμόνες πολιτείες του Σοβιετικούς και μπόρεσαν με αυτά να συνεχίσουν τον πόλεμο. Διότι ο Στάλιν είχε πει στον Χρουτσόφ εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση των Αμερικανών και η βοήθειά τους με το Λέντεν όχι μόνο δεν θα είχαμε νικήσει, αλλά δεν θα μπορούσαμε καν να σταματήσουμε τους Γερμανούς. Όταν λοιπόν κάποιοι παίρνονται και λένε ότι ο Σοβιετικός στρατός είναι εκείνος που συνέντευξε τους Γερμανούς, ορθόν, δεν το έπραξε αυτό μόνος με τις δικές του δυνατότητες, τη στιγμή που την περίοδο 41-42 και τα μέσα του 43, υφίστατο τρομακτικέ ήττες και καταστροφάς και είχε απολέσει το πιο σημαντικό τμήμα του εδάφου εκείνου, του, εκείνου, το οποίο του, παρήχε τα, τις δυνατότητες να μπορέσει όχι μόνο σε επίπεδο πολεμικής βιομηχανίας, αλλά σε επίπεδο αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, στα θα πως και στη συνέχεια, να έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει τον αγώνα, να έχει την υποστήριξη, να έχει το εσωτερικό μέτωπο. Αυτά τα παρήχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι Βρετανοί. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον νόμο Land and της εποχής διαπιστώνουν ότι αυτή η τεράστια ποσότητα πολεμικού υλικού που ήρθε και διέσωσε, ήταν από 30% της σοβιετικής παραγωγής, ναι, έως και 60% έως και 100% σε κάποια είδη, τα οποία στερούνται οι σοβιετικοί. Εδώ σας έχω έναν κατάλογο. Πίσω μου βλέπετε μια πολύ ωραία σπρώμαυρη φωτογραφία που δείχνουν σοβιετικά στρατεύματα με τα αμερικανικά Sherman. Οι Σοβιετικοί μάλιστα είχαν την τάση να σβήνουν τα αμερικανικά διακριτικά και να τοποθετούν πάνω από το αστέρι, το κόκκινο αστέρι. Εδώ βλέπετε από το αμερικανικό λευκό, το κόκκινο αστέρι, και να λένε ότι αυτά είναι δικά μα. Ενώ δεν ήταν. Και είναι ακριβώ εκείνα τα εργαλεία τα οποία εδόθησαν από του Αμερικανού στου Σοβιετικού για να διατηρηθούν. Διότι αν δεν του τα είχαν δώσει το 1941, αν περίμεναν το 1942 να ολοκληρωθεί, το Τρίτο Ράιχ θα είχε καταφέρει συντριπτικά πλήγματα και πιθανότατα θα είχε οδηγήσει κατά τι δηλώσει των Σοβιετικών. Παρακαλώ, τη Σοβιετική Ένωση στην ήττα. Και ήταν παρόντε οι δυτικέ δημοκρατίε αυτέ σήμερα που κατηγορούνται για ναζισμό. 400.000 τζιπ και φορτηγά, μόνο οι Αμερικανοί. 14.000 αεροσκάφη, μεταξύ 41 και 45, ό,τι σα αναφέρω, έχει παραδοθεί εκ των οποίων 4.719 P39 τα Cobra, τα Οι Βρετανοί την ίδια περίοδο παρέδωσαν 7.000 αεροσκάφη, εκ των οποίων 3.000 χαρικέιν. Αυτά πολεμούσαν τη Λουφτβάφε. 8.000 τρακτέρ. Ναι, διότι έχοντας χάσει την αγροτική τους παραγωγή και τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν, είχαν ανάγκη από τρακτέρ. 13.000 τεθωρακισμένα πάσης φύσης, εκ των οποίων 1.386 M3 τα γνωστά Lee Tank και 4.100 M4 Σέρμα. Αν συγκρίνετε τις γερμανικές παραγωγές της εποχής, θα δείτε ότι ήταν ισοδύναμες με τα όσα άρματα παρήγαγαν σε αιτήσια βάση οι Γερμανοί. 5.218 τεθωρακισμένα, οι Βρετανοί, τα πράσινα είναι η Βρετανική βοήθεια, ένα κομμάτι δεν μπορούσα να χωρέσουν όλα αυτά, εκ των οποίων 1.380 Valentine, τα οποία προήρθαν από τον Καναδά. 1,5 κουβέρτες, κουβέρτε, κλινοσκεπάσματα, 15 ζευγάρια άρβιλα. Ναι, 15 εκατομμύρια. Ούτε εργοστάσια για άρβιλα δεν είχαν. 107, 107 τόνους βαμβάκι. Διαγράψτε αυτό. 2,7 εκατομμύρια τόνους πάσης φύσεως πετρελοειδών. Ξέρετε ότι οι Αμερικανοί παρήχαν βενζίνη υψηλού οκτα... υψηλών οκτανίων σε ποσοστό 60% της σοβιετικής παραγωγής. Χωρίς αυτά τα σοβιετικά μαχητικά δεν θα μπορούσαν να έχουν εκείνες τις επιχειρησιακές δυνατότητες έναντι της στο Ανατολικό Μέτωπο. Όπως έπραξαν και οι Αμερικανοί κρυφά βέβαια, κρυφίως, κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας, όπου έδωσαν πάρα, πολλά, πάρα πολλή ειδική τεχνολογία, στην οποία υπήρχε και βενζίνη υψηλών εκτανείων για να μπορούν τα Harry Kane και τα Spitfire, ειδικά τα Harry Kane, να, είναι, να έχουν καλύτερε επιχειρησιακέ επιδόσει από τα μέσα Σμιτ, τα BF109 τη εποχή. 1911 ατμομηχανέ, 66 Μηχανές πετρελαίου, 11.255 11, βαγόνια. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο ελαστικών από τη Ford για την Αμερική και πήγε η Σοβιετική Ένωση για να φτιάχνουν ελαστικά που είχαν ανάγκη. Αυτά ήταν οι δυνάμεις οι οποίες κράτησαν τη Σοβιετική Ένωση στην τροχιά της αντιστάσεως και της αμήνης. Η Δάλλος είχε καταρρίψει από το 1942. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Με διαδρομέ που μεταφέρονταν από την Περσία, από τον Ειρηνικό και από το πολύ επικίνδυνο δρομολόγιο του Αρκτικού πάνω από την Νορβηγία. Πώ χιλιάδε κόσμο πέθανε και πνίγηκε από τη δράση των γερμανικών υποβρυχίων για να μπορέσουν αυτά να φτάσουν στου Σοβιετικού στα, στα λιμάνια του Αρχαγγέλου και του Νοβοροσίσκ. Προσέξτε κάτι σε αυτό το τελευταίο, στην τελευταία αναφορά η Σοβιετική Ένωση είχε χάσει τα 7 εκατομμύρια από τα 11,6 εκατομμύρια άλογα που διέθετε. Τα περισσότερα στους Ουκρανικές παιδιάδες. 17 εκατομμύρια από 31 εκατομμύρια γελάδες. Κάποιοι θα βάλουν τα γέλια. Όμως αυτή είναι η αριθμή του πολέμου. 20 από τα 23,6 εκατομμύρια γουρούνια. Αυτές είναι απώλειες που είχαν οι Σοβιετικοί. Είχαν φτάσει σε τραγική κατάσταση. 27 εκατομμύρια από τα 43 εγωπρόβατα. Πώς τους συντήρησαν με ακριβώς με τον νόμο μισθώσεως και δανεισμού, με την αθρώα μεταφορά δυνάμειων, εφοδίων, εμπορευμάτων και λοιπόν. Έδωσαν στους Σοβιετικούς ό,τι ήθελαν, όχι όλα. Οι Σοβιετικοί αρκεί να σας πω είχαν ζητήσει να πάρουν βαρέα τετρακινητήρια βομβαρδιστικά, όπως είναι τα B-17 και τα B-24, τα Flying Fortress και τα Liberator. Είχαν ζητήσει από 150 έως και 400 B17 έως 300 Liberator. Του τα έδωσαν οι Αμερικανοί. Όχι. Και ορθώς δεν το έπραξαν. Διότι αν τους έδιναν τετρακινητήρια αμβαρδευτικά θα τους έδιναν και την τεχνολογία που κρύβεται πίσω από αυτή. Και δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση η Σοβιετική Ένωση να αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες οι οποία πρέπει να σας πω είχε φτάσει στο 1945 να διαθέτει περίπου περίπου 100 πετλιάκοφ 8 τετρακινητήρια αμβαρδευτικά. Τα βαρέα αμβαρδευτικά της Σοβιετικής Ένωσης. Σε όλο το υπόλοιπο σύστημα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βρετανία έδωσαν το αίμα τους προκειμένου η Σοβιετική Ένωση να ανθέξει. Και ακριβώς επειδή άνθεξε το 41, με τις δυνάμεις αυτές το 42, ακόμα περισσότερες το 43, έφτασε σε συνδυασμό με τα μεγάλα στρατηγικά και τακτικά λάθη που έκαναν οι Γερμανοί στον Ανατολικό Μέτωπο, να ξεκινήσει την αντεπίθεση από τον Αύγουστο του 43 μετά την επιτυχία στο Κούρσκ, η οποία έφτασε το Μάιο του 1945 στο Βερολίνο. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα κομμάτι που σας είπα και ψάξτε να ερευνήσετε το, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράμετρος του Λέντεν που σήμερα κατηγορείται η ότι ουσιαστικά είναι ναζιστικοποιημένη ή φιλοναζή. Φιλο Αυτέ Αυτές είναι ιστορικές ανοησίες οι οποίες θα πληρωθούν και θα πληρωθούν με τρόπο τον οποίο ο ρωσικός λαός οποίο διακρίνεται για τη μεγάλη του αντιοχή και υπομονή, θα υποστεί για μία ακόμη φορά εξαιτία σφαλμάτων των ηγετών του. Σε αυτό το σημείο κάνουμε μια μικρή, διά, ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε λοιπόν. Λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, κοίταξα να δω ποια είναι η ισοτιμία μεταξύ τουρκικής λίρας και δολαρίου. Επέλεξα λοιπόν τον Bloomberg. Ανοίγω λοιπόν και τι να δω. 15,24. Δηλαδή, ένα δολάριο ισοδυναμεί με 15,24 τουρκικέ τουρκικές λίρε. Την 1η Ιανουαρίου του 2021, πριν από περίπου δηλαδή 17 μήνε, η ισοτιμία ήταν ένα προ 7, κάτι. 7,4 αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό Ας το κρατήσουμε, διότι ο φίλος μας ο Ταγί Παρντογάν, επειδή, όπως έχω πει και σε προηγουμένη εκπομπή, του δίνει το Σύνταγμα τη δυνατότητα να μην πάει σε εκλογές, εάν προκύψει εθνική ανάγκη ή κάτι άλλο έκτακτο, και στην Κύπρο μπορεί να δημιουργήσει έκτακτα, και στο Αιγαίο μπορεί να δημιουργήσει έκτακτα, και στη Θράκη μπορεί να δημιουργήσει έκτακτα. Και εμεί μπορούμε να το δημιουργήσουμε πλέον σειρά εκτάκτων γεγονότων από την περιοχή τη Ανατολική Θράκη μέχρι τα κατεχόμενα και την ίδια μέρα και την ίδια τη μικρά Ασία. Όμως, έκανε αυτή την αναφορά διότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία προσπάθεια να υπερτονιστεί είτε η αδυναμία είτε η ισχύ της Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση. Έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα από τους σύρους πρόσφυγες, Γενικότερα η Τουρκία αργά αλλά σταθερά αντιλαμβάνεται ότι έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό μειωνοτικό πρόβλημα, το οποίο μειωνοτικό πρόβλημα καλύπτεται και από τη μανδύα του Ισλάμ και ήδη τις δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι για, τον, για την πλειοψηφία του κόσμου ανεκτές και εκτός των άλλων βλέπει ότι υπάρχει μια αργή αλλά σταθερή αλλαγή στο στάτους κουβό της Συρίας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το χάρτη ο οποίος τον αλίευσα όπως λέω πάντα, από το Syria Live U Map, Syria Live Map, εκεί μπορείτε να δείτε και τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, το Ukraine Live Map, στη Λιβύη, Λίμπια Live Map και ούτε καθεξής. Πολύ εξαιρετικό, εξαιρετικός ιστότοπος με πολλαπλές επικαιροποιημένες και άμεσως το δυνατόν πληροφορίες. Και όπου δουν ότι υπάρχει μια πληροφόρηση η οποία θεωρούν ότι δεν είναι σωστή, είναι fake, το αναφέρουν και αυτό είναι προ τιμή του. Σε αυτό λοιπόν εδώ το χάρτη τη Σύρια, αλλά να πάω από την άλλη πέρα, για να φαίνονται, φαίνονται τα πράγματα καλύτερα. Βλέπουμε εδώ είναι τα υψίπεδα του Γκολάν. Εδώ είναι οι περιοχέ στι οποίε οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλεία προστασία των τζιχαντιστικών ομάδων των Αράβων. Εδώ είναι οι οποίοι ουσιαστικά. Έχουν αποκοπεί και έχουν εγκλωβιστεί από τους Ρώσους, του Ιρανούς και το Συριακό στρατό. Η περιοχή που έχουν καταλάβει με την ενοχή των Ρώσων, το τονίζω, στη, στη Βόρειο-Δυτική Συρία. Εδώ είναι η περιοχή με κίτρινο που βλέπετε, η οποία είναι ο Αραβοκουρδικός συνασπισμός. Εδώ είναι η περιοχή που έχουν καταλάβει με την ενοχή των Αμερικανών αυτή τη φορά στη βορειο Ανατολική Συρία και φιλοδοξούν να αυξήσουν την εδαφική την επιφάνεια. Εδώ βρίσκονται με το γκρί χρώμα που βλέπετε οι περιοχέ που ελέγχει ακόμα και τώρα το Χαλιφάτο. Ναι, το Χαλιφάτο δεν έχει πεθάνει. Εδώ είναι περιοχέ οι οποίε είναι άλλε εξτρεμιστικέ τζιχαντιστικέ ομάδε και το υπόλοιπο μερό είναι η Συριακή επικράτεια. Ποιο είναι το ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε κάτι κόκκινο με... με κάποιο καλάστικο, αυτιφέκεια. Είναι οι μάχε οι οποίε ακόμα συνεχίζονται σε μια Συρία, η οποία Συρία όπω και στο βορρά παρουσιάζει πλέον σοβαρά προβλήματα επιβιώσεως. Ενώ όλοι ασχολούμαστε με την Ουκρανία, έχουμε ξεχάσει και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με την τεραστή ανθρωπιστική κρίση η οποία δεν χτυπά την πόρτα απλώς, την έχει παραβιάσει την πόρτα της Συρίας και έχει σβάλει παντού. Κάτω από αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο των εξελίξεων στην Ουκρανία, οι Ρώσοι αποφάσισαν να μεταφέρουν δυνάμεις από την Συρία, επίλεκτε δυνάμει ή άλλου είδου δυνάμει. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, μετά από συνεννόηση με την Τουρκία, έκλεισε ο τουρκικό εναέριο χώρο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκία, Μόσχα και Αγκύρα έγινε αυτό. Και δεν μπορούν πλέον να έρχονται να έχουμε αφήξει και αναχωρήσει πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων χρησιμοποιώντα τον τουρκικό εναέριο χώρο. Ανταυτού χρησιμοποιείται ο χώρο του Ιράκ και του Ιράν, προκειμένου αυτέ οι δυνάμεις να πάνε στα μέτωπα τα οποία ενδιαφέρουν ω επιτοπλίστων την Ρωσία. Σε αυτό εδώ όμω το πλαίσιο και με δεδομένου ότι πριν από μερικέ μέρε υπήρξε η όχι και τόσο ευνηδιαστική επίσκεψη του Προέδρου Άσαντ στην Τεχεράνη, οι Ισραηλινοί ανησυχούν σφόδρα και αν ανησυχούν οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί βρίσκονται σε κατάσταση ακόμα πιο μεγαλύτερα σε επαγρυπνήσεω διότι τις θέσεις των Ρώσων και γενικώ υπάρχει η τάση μεγαλύτερα εμπλοκή είτε της σιητικής πολιτεφυλακής είτε των σιητικών εν γέννη πολιτοφυλακών της Χεσμολά και γενικότερα του Ιράν. Είναι σαφές ότι για το Ιράν η Συρία είναι ο ζωτικός, η Συρία για το Ιράν είναι ο ζωτικός της χώρος τον οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να εγκαταλείψουν. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, η παρουσία τη κουρδοαραβική συμμαχία στην περιοχή, κάτι που ενοχλεί πάρα πολύ σφοδρό στην Άγκυρα. Το ότι αυτό το κίτρινο χώρα, με χρώμα η περιοχή που ελέγχει περίπου το 1 τρίτο τη Συρία και κυρίω σε αυτήν εδώ την περιοχή, όπω βλέπετε, υπάρχουν πηγάδια, δεκάδε πετρελοπηγέ που μπορούν να δώσουν την οικονομική ανεξαρτησία στην περιοχή, στην περιοχή η οποία όμως έχει ένα πρόβλημα. Δεν επικοινωνεί με την θάλασσα. Και άρα θα πρέπει όποια επαφή δεν μπορεί να γίνει μέσω Τουρκίας, πρέπει να γίνει κυρίως μέσω Ιράκ. Το Ιράκ λοιπόν χρησιμοποιεί ως στόχο, γιατί το νότιο Ιράκ είναι σιητικό, οι Άραβες σιήτες, προκειμένου το Ιράν να βλέπει την διέξοδό του προς την θάλασσα. Κάτι που μέσω του Λιβάνου το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι Κάζους μπέλι. Δηλαδή, αιτία πολέμου. Αυτή λοιπόν η δράση επιφέρει αντίδραση. Και εφόσον γίνει μετά από την επίσκεψη του Άσατ που ζητάει βοήθεια, επισκεπτική βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια, βοήθεια εν γένει, γιατί η Ρωσία πλέον δεν μπορεί να τον στηρίξει όπω θα έπρεπε. Τα ρωσικά πλοία δεν μπορούν να διέλθουν από το Βόσπορο. Τα στενά του Δαρδανελίων και λοιπόν. Τη θάλασσα του Μαρμαρά και να εισέλθουν στον έξω πόντο. Άρα έχει άμεσο ανάγκη από βοήθεια. Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε η χώρα μα να δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Συριακά δεδομένα, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε του Έλληνο Ορθοδόξου τη περιοχή που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχία. Μα θα μου πείτε είναι αραβόφωνοι. Χαίρομαι πολύ. Δεν είναι άραβε αραβόφωνοι από, είναι από καταγωγή, αλλά από επιλογή. Διότι αυτοί είναι οι πληθυσμοί τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκατορία που προέρχονται από την εποχή των Σελευκιδών και είναι περιοχέ οι οποίε έχουν έντονη ελληνική, ελληνική, ελληνιστική θα έλεγα συνείδηση. Ναι, αυτού πρέπει να του κοιτάξουμε. Αυτούς πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Σίγουρα δεν είναι με την Ουκρανία, διότι οι Ρώσοι τους διέσωσαν από τη σφαγή. Και πολύ ορθώς έπραξαν. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την περιοχή. Τον Ελληνισμό, γιατί πρόκειται περί Ελληνισμού της Συρίας. Και να μην αφήσουμε να καταστεί βορρά είτε των Τούρκων που καιροφυλακτούν στο βορρά, είτε άλλων τζιχαντιστικών ομάδων που θέλουν Οπωσδήποτε να ελέγξουν και να εξολοθρεύσουν όχι απλώ τη Συρία, αλλά του χριστιανικού πληθυσμού. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει έντονα και στο μέλλον, διότι οι εξελίξει μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορε από όσο φανταζόμαστε. Μην ξεχνάμε την Συρία. Όπω δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Λιβύη. Όπω δεν πρέπει επίση να ξεχνούμε το Ιράκ, το βόρειο Ιράκ, όπου οι κουρδικοί πληθυσμοί δέχονται ξανά τις γενοκτονικές επιθέσεις του τουρκικού αναθεωρητικού νεοθωμανικού καθεστώτος. Και οι δύσεις κοφεύει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Να μην κρύβω από την εικόνα του στρατηγό Κωνσταράκου. Φίλοι και φίλες, φέτος θυμούμαστε τα 200 έτη από το ολοκαύτωμα της φαγής στην Χίο. Καράλης, η εξολόθρευση ενός ακμάζοντος πληθυσμού, Ελλήνων της Χίου, τα μαστικοχώρια, υπάρχουν τραγικές φρικιαστικές τρομακτικές αναφορές για το, τα εγκλήματα και τα αίση που διέπραξαν οι Οθωμανοί οι Τούρκοι στην Χίο. Όμως μένω, και γι' αυτό σας το παρουσιάζω, σε μια εκπληκτική όσο και μοναδική, κυρίως συμβολική επιτυακή ομιλία του τέος αρχηγού γεωθάτου στρατηγού Μιχαήλ Κοσταράκου, η οποία έλευε χώρα στοιχείο. Και αναφέρθηκε στο ολοκαύτωμα, τονίζοντας μια παράμετρο που μας ενδιαφέρει γι' αυτόν ακριβώς και επέλεξα να σας την παρουσιάσω. Είπε λοιπόν ο στρατηγός Κοσταράκος και σε κάποια στιγμή κύλησαν δάκρυα από τα μάτια του, γιατί συγκινήθηκε. Ένας μεγάλος Έλληνας πατριώτης, ένας μεγάλος Έλληνας αξιωματικός, ο οποίος τίμησε τη στολή του και εδώ και στο εξωτερικό. Η ελληνική επανάσταση και η επιτυχία της οφείλει πάρα πολλά στοιχείο. Οι αθάνατοι ήρωες της μαρτυρικής φαγής προσέφεραν εκτός από το αίμα τους και μια τεράστια υπηρεσία στο έθνος. Ναι, να λέμε τη λέξη έθνος. Να μην τη φοβόμαστε, Εγώ δεν τη φοβάμαι, η δημοκρατία υπάρχει για να υπερασπίζει και να προασπίζει το έθνο. Τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα τελευταία εργαλειοποιούνται σε βάρο των πρώτων. Είμαστε εναντίον τη λαθρομετανάστευση και του λαθροεπικισμού. Τελεία και παύλα. Η προσφορά τη Χίου στον αγώνα δεν ήταν μόνο γιατί σε αυτού αναφερόμαστε όταν σήμερα προσπαθούμε να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση πληθυσμών. Υψή ιστορική ανοησία δεν ήταν μόνο σε χρήματα, καράβια και πολεμιστέ, αλλά μια τεράστια επιτυχία που βοήθησε την πατρίδα. Να πάω λίγο στην άκρη να σα το διαβάσω. Σε πολιτικοστατιωτικό επίπεδο, η Χίο μπορεί να είναι θλιμμένη και θρυνούσα, αλλά πρέπει να είναι και εξαιρετικό υπερήφανο. Η Ελλάδα τη κοστάει πολλά. Τι εννοεί ο κύριο Κωνσταντάκο, ο στρατηγό. Λόγω των γεγονότων τη σφαγή τη Χίου, ποιο δεν θυμάται τον πίνακα του Ντελακρουά. Η κοινή γνώμη τη εποχή, χωρί Facebook, χωρί Twitter, χωρί κινητά τηλέφωνα, χωρί τηλέφωνα εν γέννη. Το λέω για να μα ακούνε και οι να καταλάβουν ότι υπήρξαν εποχέ που τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα. Είδαν του πίνακε, διάβασαν τα εφημερίδε, διάβασαν δοκίμια, αφηγήματα, περιγραφέ και ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα φιλελληνισμού. Αυτή είναι μια μορφή υβριδικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε επικαιροποιώντα τα γεγονότα στα του σήμερα. Γιατί με αυτήν ακριβώς ακριβώ την υβριδική επιχείρηση, οι Ευρωπαίοι, ιδίω στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, έφρυξαν, και όχι μόνο, αλλά και στην Προσία και στα γερμανικά κρατήδια και στην Ιταλία και αλλού και στην Αυστρογγαρία, έφρυξαν από τα γεγονότα τα οποία είδαν, ιδίω στι πολύ ισχυρέ ευρωπαϊκέ πόλει, και αποφάσισαν ότι μέσα τους ότι οι Έλληνες πρέπει να απελευθερωθούν από τον Οθωμανό, τον Τούρκο δυνάστη. Γιατί ο Τούρκος δεν αλλάζει. Και ότι, ότι δεν αλλάζει ο Τούρκος είναι μια απόδειξη στην επόμενη εικόνα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Βασιλεύουσα. Κωνσταντινούπολη, Η αυτοκατορική πύλη. Τι βλέπουμε εδώ. Παπούτσια. Ποδήματα. Τουρκιστή παπούς. Υποδήματα, πεταμένα. Γιατί έτσι είναι η μουσουλμανική παράδοση, όταν μετατρέπει τον ναό τη Αγία του Θεού Σοφία από μουσείο Ισταμένο, για να εισέλθεις μέσα πρέπει να βγάλει τα υποδήματά σου. Βρώμα. Αυτά λοιπόν τα υποδήματα, που τα βλέπετε και εδώ, αν φαίνονται καλά, είναι σφινωμένα. Όπου βρήκαν τοίχο, στον ιερό και άγιο πανίερο χώρο, τα υποδήματά του. Και δεν ήταν μόνο ότι τα εσφήνωσαν, αλλά βρήκαν και την αυτοκρατορική πύλη και άξαν και την, και την έφυρα. Γιατί με το, με το σπρόξιμο, που πια την πύλη από την οποία εισέρχονταν οι αυτοκράτορε. Εισέρχονται οι βέβηλοι Τούρκοι. Οι απόγονοι των Μογγόλων. Εγώ το λέω αυτό. Όχι μόνο εγώ. Το λέει και ο Υπουργό των Εσωτερικών, ο κ. Σοηλού. Πότε, χθε, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που είπε ότι εμεί ήρθαμε από τη Μογγολία, εκείνη δηλαδή. Μάλιστα, σωστή παραδοχή. Επιτέλου, να το λέμε να τα ακούτε. Εισβολή είσαστε. Αναφερόμενο σε ερώτηση, προσπαθώντα να απαντήσει, σχετικά με το πρόβλημα το σηριακό των προσφύγων, το οποίο μεγαλώνει στην Τουρκία. Και είπε και ο Σοηλού, Ναι, και εμεί ήρθαμε από τη Μογγολία. Φυσικά, αυτά είναι έργα Μογγόλων. Τουρκομογγόλων συγκεκριμένα, γιατί και οι Μομπόλοι είχαν και αυτέ τι άλλε εκφάνσει. Αυτή είναι η Τουρκία. Όπου περνάει ο Τούρκο, υπάρχει καταστροφή. Δεν υπάρχει ιστορία, αλλά ποινικό μητρό. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώ. Δεν σεβάστηκαν ούτε την Αγία Σοφία που τη θέλουν οστάμενος, Ούτε αυτό δεν το σεβάστηκαν. Εκτό και αν το έκαναν σκοπίμω για να σβήσουν. Δεν εσβήστηκαν δεν για αιώνε τα σημεία, τα σύμβολα τη αυτοκρατορικής. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και προσπαθούν μέσω του όχλου να τα σβήσουν. Βέβαια, στο τέλο θα βάλουν και γηδοπρόβατα μέσα. Αλλά τι διαφορά έχουν αυτοί οι άνθρωποι από τα γηδοπρόβατα, όταν φέρονται σαν και αυτά. Και κακώ του παρομοιάζω με τα προσφυλή ζώα. Ένα μεγάλο έσχο. Πολύ μεγάλο έσχο, το οποίο συνεχίζεται. Διότι βαρβαρότη σημαίνει Τούρκο. Και Τούρκο σημαίνει βάρβαρο. Αυτό α το έχουν υπόψη όλοι οι οποίοι και ιδιότητα κάποιοι στην Μόσχα στην Τρίτη Ρώμη όπως την λένε και άλλος πάντων που όταν τα, το, τους, ανακοίνωσαν ότι η Αγία Σοφία και ο Σπσκόφ μετετράπησε τέμενος είπε ωραία οι Ρώσοι τουρίστες θα πληρώνουν ο λιγότερο εισιτήριο για να εισέρχονται. Έχει ο καιρός γυρίσματα και η Ουκρανία είναι μόνο η αρχή. Ας πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Με την οποία θα κλείσουμε. Καταρχήν, ό,τι βλέπετε εδώ θα τα εξηγήσουμε. Χρειάστηκε η συνέντευξη του κυρίου Βασιλόπουλου, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Κυριάκος Παλουγιάν, Γιώργος Χαρτιαδόπουλος, είναι τρει από του βασικού συντελεστέ του ιστοτόπου Greeks in Foreign Cockpits. Έλληνε σε ξένα κόκπιτ. Τα χειριστή τα... των μαχητικών. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι κύριοι, συγγνώμη που τους λέω παιδιά, έχουν κάνει τεράστιο έργο. Καταρχήν έχουν εκδώσει ένα μοναδικό, εκπληκτικό έργο, ανεπανάλητο, το οποίο τιμά την αεροπορική ιστορία και την αραπορική ιδέα, γιατί την αγαπούν, την τιμούν και είναι φίλοι αυτή. Τρει τόμους, Η ιστορία των Ελλήνων σε ξένα κόκπιτ. Είναι απίστευτο πόσε ιστορίε ανέστηραν από τα αρχεία, όπου διατράνησαν ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπω και σήμερα, υπάρχουν ελληνική καταγωγή πιλότοι, χειριστέ δηλαδή, οι οποίοι εμεγαλούργησαν. Χάρη λοιπόν σε αυτά τα παιδιά, Greek in Foreign Cockpits, μπείτε στον ιστό τοπό του. Δείτε το, υποστηρίξτε του. Είναι μια πλευρά τη δημιουργική δημιουργικότητα των Ελλήνων. Και ειδικότερα ανθρώπων που αγαπούν την αεροπορική ιδέα. Όσοι είστε φίλοι τη αεροπορική ιδέα, υποστηρίξτε του. Αξίζει και πρέπει. Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Βρήκαν λοιπόν τον Κρίστοφερ Παπαϊωάνου. Πόψει είναι το. Ε, αυτό είναι ο Κρίστοφερ Παπαϊωάνου, αυτό εδώ που βλέπετε. Ο οποίο ποιο είναι, ο επί τρία συναπτά έτη διοικητή τη σχολή Top Gun. Μπράβο. Αν σα πω εκεί που υπερέτησε, που μεγαλούργησε ο Τόμα, ο Τόμ Κρού, θα πείτε, Α, ah, ναι, είναι ο Μαύρικ και είναι η ταινία Top Gun. Το Top Gun υπάρχει ω σχολή. Ο Μαύρικ δεν υπήρξε. Εμεί όμω έχουμε το δικό μα. Εκπρόσωπο που δεν είναι ηθοποιό, είναι ελληνική καταγωγή, Παπα Ιωάννου, Νάτος, και είναι διοικητή του Top Gun. Δεν ξέρω τι θα πάθουν τώρα στην Τουρκία. Θα αρχίσουν να ψάχνουν πάλι δέλτου, ιστορίε κλπ. Αλλά ούτε ξέρουν από πού εμφανίζονται οι Έλληνε. Ο επόμενο είναι ο στρατηγό πλέον Άντριου Πόπα. Νάτος, Ο οποίο μιλάει στην Ουάσιγκτον στο Ochiday Foundation. Και είναι ελληνική καταγωγή και είναι ο νέο διοικητή εδώ και το έμβλημα τη Forcecom στο Fort Bragg, πρώην διοικητή τη 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία. Ο ελληνισμό είναι παντού. Και έρχεται, αναδύεται από τα σημεία που δεν το περιμένεις. Αυτή είναι οι σύγχρονοι Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, θα μου πείτε έχουν α, β, γ. Όχι, είναι Έλληνες. Και είναι χαρά μας να τους δείχνουμε. Η σημερινή παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και είναι βέλπιδες δεινείς ευέλπιδες Έλληνες του μεγάλου, του μείζωνος Ελληνισμού. Σας ευχαριστώ.